Ναι, αρρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών, ζητάει η Εθνική Νομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Αναφερόμενη στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία τη Τράπεζα της Ελλάδο αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια, η ΕΣΕΝ αναφέρει πω προκαλούνταν έναν τον προβληματισμό και απόγνωση. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια του πρώτου ου του 2014, από τα 116 δισεκατομμύρια ευρώ χορηγηθέντων επιχειρηματικών δανείων, τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ εξ αυτών έχουν χαρακτηριστεί ω μη εξυπηρετούμενα. Ακόμη πιο απογοητευτική είναι η εικόνα που προκύπτει για τι χορηγήσει αξίας 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν λάβει μικρομεσαίε επιχειρήσει από τα πιστοτικά ιδρύματα. Επίση, η ΕΣΕ αναφέρει πω η μόνη βιώσιμη λύση αμφίδρομη ωφέλεια χρησιμότητα τόσο για του δανειολήπτε όσο και για τα τραπεζικά ιδρύματα αποτυπώνεται στην επανεργοποίηση του μοναδικού νομικού πλαισίου που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, στο συγκεκριμένο νόμο είχαν δικαίωμα υπαγωγή όλες οι επιχειρήσει με λεξιμπρόθεμες οφειλές τουλάχιστον τριών μηνών προς τα πιστοτικά ιδρύματα από επιχειρηματικό δάνειο. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο νόμο μπορούσαν να υπαχθούν και όσες επιχειρήσει είχαν ενήμερες οφειλές σε πιστοτικά ιδρύματα αλλά αντιμετώπιζαν προβλήματα στην εξυπηρέτηση. Τέλος, στο σχετικό νόμο υπάρχει πρόνοια και για δάνεια που είχαν χορηγηθεί σε πυρόπληκτες περιοχές με διετή αναστολή της χρεολητικής αποπληρωμής του δανείου, αντίστοιχη παράταση συμβατικής διάρκειας και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής.